Διαστάσεις παίρνει το θέμα που ανέδειξε ρεπορτάζ της τηλεόρασης Επιλογές για τη μονάδα τεχνητού νεφρού του Γενικού Νοσοκομείου Σερών, από όπου για ένα διάστημα θα μοιράζονται την είσοδο γιατροί και ασθενείς της ψυχιατρικής κλινικής. Οι γιατροί ψάχνουν να βρουν τρόπο να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα νομικά, όπως λέει σήμερα στην κάμερα της τηλεόρασης Επιλογές ο πρόεδρος των Νοσοκομειακών Γιατρών Σερών, Βαγγέλης Παπαμιχάλης, ο οποίος κάνει λόγο για βιασμό της κοινής λογικής και παραλογισμό. Τώρα, αυτό είναι πραγματικά, νομίζω, τώρα θέλουμε να το χαρακτηρίσουμε, είναι βιασμός της κοινής λογικής από την προχειρότητα που γίνονται τα πράγματα στο δημόσιο και το παραλογισμό. Εντάξει, δεν μπορεί να έχει, έχει σχεδιαστεί η καινούρια πτέρυγα που γίνεται για την ψυχιατρική κλινική να συνδεθεί με τη μονάδα τεχνητού νεφρού και η μονάδα τεχνητού νεφρού να είναι ουσιαστικά διάδρομος για να περνάνε από εκεί άλλοι ασθενείς. Οι ασθενείς δηλαδή της ψυχιατρικής κλινικής, το προσωπικό της ψυχιατρικής κλινικής. Σκεφτείτε δηλαδή σε μία μονάδα τεχνητού νεφρού να περνάνε άνθρωποι, ασθενείς, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Ειλικρινά δεν βρίσκω λόγια, γιατί ξέρετε, ψάχνουμε ακόμα και νομικά το πώς να το αντιμετωπίσεις αυτό. Και είναι ζητήματα που έχουν να κάνουν τόσο με την απλή λογική της ιατρικής και του ανθρώπου, που έρχεται εδώ και την καταπατά ένας παραλογισμός. Αυτό το πράγμα λοιπόν πρέπει να σταματήσει, γιατί είναι επικίνδυνο. Μάλιστα, σύμφωνα με τον πρόεδρο των Νοσοκομειακών Γιατρών των Σερών, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος λοιμόξεων για τους συγκεκριμένους ασθενείς. Πέρα από το κομμάτι της επικινδυνότητας που έχει, γιατί οι μονάδες τεχνητού νεφρού, τώρα θα μιλήσω εγώ, είναι αυτό που μπορεί να καταλάβει ο κάθε άνθρωπος, είναι πραγματικά η κοινή λογική. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι οι περισσότεροι θάνατοι, οι οποίοι πραγματοποιούνται στις μονάδες τεχνητού νεφρού, είναι από λοιμώξεις. Αν λοιπόν αυτό δεν το έχεις απομονωμένο και αρχίζεις να μετακινούνται και άλλοι ασθενείς μέσα από τη μονάδα, αυξάνεις το κίνδυνο λοιμώξεων. Άρα είναι επικίνδυνο για τους ίδιους τους ασθενείς της μονάδας τεχνητού νεφρού. Πρόβλημα όμως δημιουργείται και στην είσοδο, καθώς δεν υπάρχει επαρκής χώρος πάρκινγκ για τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που μεταφέρουν καθημερινά τους νεφροπαθείς για αιμοκάθαρση. Είναι επίσης, δημιουργείται μέγα πρόβλημα με την είσοδο που υπάρχει για τη μονάδα τεχνητού νεφρού, που εκεί έρχονται οι νεφροπαθείς και μπαίνουν κατευθείαν στη μονάδα. Και τώρα τους καλούν να έρχονται στην είσοδο, την κεντρική είσοδο του νοσοκομείου. Σκεφτείτε, ασθενοφόρα που μεταφέρουν οι νεφροπαθείς, συγγενείς που μεταφέρουν τους νεφροπαθείς, ταξί που μεταφέρουν τους νεφροπαθείς, και θα πρέπει όλοι αυτοί οι άνθρωποι να μετακινούνται μέσα από το νοσοκομείο για να πάνε στη μονάδα. Και δεν συζητάω, θα ξαναπώ εγώ, για τον παραλογισμό του να έχεις μια κλινική, οποιαδήποτε κλινική, όχι τη μονάδα τεχνητού νεφρού, η οποία να θεωρείται ότι είναι διάδρομος για να περνάνε άλλοι ασθενείς από εκεί μέσα. Αυτά τα πράγματα πραγματικά δεν ξέρω ποιος νους τα σκέφτηκε, αλλά αυτός ο νους που τα σκέφτηκε είναι τίποτα μπροστά στον παραλογισμό που συνεχίζει να ισχύει και δεν διορθώνεται αυτό το λάθος. Σύμφωνα με τον κύριο Παπαμιχάλη, η διευθύντρια της μονάδας τεχνητού νεφρού επικοινώνησε με τη διοίκηση, ωστόσο δεν βρέθηκε λύση μέχρι στιγμής. Λύσανε από τη διευθύντρια της μονάδας τεχνητού νεφρού με την διοίκηση και η απάντηση ήταν ότι αυτό είναι το σχέδιο το οποίο έχει γίνει και έχει εγκριθεί, οπότε θα πραγματοποιηθεί αυτό το σχέδιο. Αυτό λέω ότι είναι παραλογισμός. Είναι παραλογισμός όταν αντιμετωπίζεις και καταλαβαίνεις ότι υπάρχει ένα λάθος, να συνεχίζεις να επιμένεις στο λάθος, το οποίο θα δημιουργήσει πρόβλημα στη λειτουργία του νοσοκομείου. Η τηλεόραση Επιλογές μίλησε χθες με τον Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου, Δημήτρη Μπαλαξή, ο οποίος διαβεβαίωσε ότι θα βρεθεί λύση και ζήτησε υπομονή και κατανόηση, καθώς πρόκειται για ένα μεγάλο έργο. Κοιτάξτε, πάντοτε όταν γίνονται έργα παντού, είτε στην οδοποιία, στους δρόμους, όταν γίνονται, δημιουργείται κάποια μικροανομαλία. Νομίζω ότι με υπομονή και κατανόηση όλα αυτά μπορούν να ξεπεραστούν. Και αν δεν υπάρχει από εδώ τρόπος διάβασης, υπάρχει από την πάνω είσοδο του νοσοκομείου. Δεν είναι προβλήματα αυτά τα οποία θα μας απασχολήσουν. Αλλά δημιουργείται μια ανομαλία, όντως στο κυκλοφοριακό, το οποίο με λίγη υπομονή και κατανόηση λύνεται. Επομένως, μπορείτε να μιλήσετε μαζί τους, να βρεθεί μια άλλη λύση. Προφανώς θα βρεθεί. Τίποτα δεν είναι άλυτο. Οι γιατροί πάντως, μιλώντας στη τηλεόραση Επιλογές, προτείνουν μια λύση προκειμένου η μονάδα τεχνητού νεφρού να μην γίνει διάδρομος. Υπάρχει εύκολη λύση, υπάρχει ένα τούνελ εκεί που πηγαίνει στη διοίκηση, που είναι σε στενή σχέση με την ψυχιατρική και θα μπορούσε να συνδεθεί η ψυχιατρική με το συγκεκριμένο τούνελ, να μην περνάει από καμία κλινική και να μπορούν οι ψυχιατρικοί ασθενείς και το προσωπικό να έχει επαφή με το υπόλοιπο νοσοκομείο.